Κύριε Παπαδάκη, καλημέρα. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Τώρα, κύριε Παπαδάκη, ποιο είναι το κλίμα στις Βρυξέλλες μετά τον πρώτο γύρο των γαλλικών εκλογών? Ανησυχούν, ανησυχείτε για τον κίνδυνο να έχουμε μια ακροδεξιά πρόεδρο στην καρδιά της Ευρώπης? Κοιτάξτε, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει άλλο σκεπτικό, το ΚΚΕ έχει διαφορετικό. Το πραγματικό διακύβευμα της μεταξύ τους αντιπαράθεσης, εμείς λέμε ότι είναι το ποιος θα υπηρετήσει τα γενικά συμφέροντα των γαλλικών ομίλων καλύτερα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και παγκόσμια. Αν δηλαδή θα βγει ευνοημένη η Γαλλία από τον υπεριαλιστικό πόλεμο που εξελίσσεται στην Ουκρανία, υπάρχουν διαφορετικές εκδοχές σχέσεων με τη Ρωσία, με μια συζήτηση για το ενεργειακό μείγμα, με λιγότερη ή περισσότερη πυρηνική ενέργεια, σε αντιπαράθεση π.χ. για το ποσοστό των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Σε κάθε περίπτωση, δεδομένο είναι ότι ο λαός θα πληρώσει και τον πολεμικό και τον ενεργειακό λογαριασμό και τις επιδοτήσεις του Ταμείου Ανάκαμψης, γιατί ο λογαριασμός σε αυτόν θα πάει. Και βέβαια, νομίζουμε ότι πρέπει να απομονώσει αποφασιστικά ο γαλλικός λαός την αποκρουστική υποψηφιότητα της Λεπέν, τον εθνικισμό, τον ρατσισμό που αυτή εκπροσωπεί. Όμως, ξέρετε, η απομόνωση δεν μπορεί να γίνει με στήχηση πίσω από το Μακρόν, που στηρίζει την Ευρωπαϊκή Ένωση, τον άδειο κεφάλαιο. Έχει αποδειχθεί και η πείρα λέει ότι όποτε μπήκε ο γαλλικός λαός και δεν έχει μπει μια και δύο φορές στη λογική του μικρότερου κακού, το έχει πληρώσει διπλά. Και με το γεγονός. Ναι, αλλά τώρα αυτές τις δύο επιλογές έχουν, κύριε Παπαδάκη. Δηλαδή, ναι, αντιλαμβάνομαι ότι εσείς ξορκίζετε και το Μακρόν και την πολιτική που υπηρετεί, αλλά αυτές οι δύο είναι οι επιλογές τώρα. Ναι, κοιτάξτε, για παράδειγμα, εγκλωβίστηκε η ψήφος και το 2017, για παράδειγμα. Και έγινε συνένοχος ο γαλλικός λαός υπέρ της αντιλαϊκής πολιτικής που τη βίωσε στο πετσί του και οδηγεί σε αυτά τα αποτελέσματα. Γιατί επειδή λέγεται και κάτι για τον Μακρόν ότι τέλος πάντων στην εξωτερική πολιτική έχει διαφορά σχέση με την εσωτερική, η επιθετική εξωτερική πολιτική, η εμπλοκή στον υπεριαλιστικό πόλεμο και με αποστολή εξοπλισμών στην Ουκρανία πάνε πακέτο με τα αντιλαϊκά μέτρα του Μακρόν στο εσωτερικό. Αλλά και ο γαλλικός λαός. Σας ακούω που το λέτε και το γράφετε και σε όλες τις ανακοινώσεις για τον υπεριαλιστικό πόλεμο. Αν ο πόλεμος αυτός είναι ο υπεριαλισμός του ΝΑΤΟ, ο Πούτιν τι κάνει? Δεν είναι κατεξοχήν εκφραστής του υπεριαλισμού? Μπαίνω σε μια διπλανή χώρα και την κατακτώ? Φαντάζομαι ότι διαβάζετε όλες τις ανακοινώσεις. Όλες. Με μεγάλη προσοχή. Και όλοι επίσης, όλο το σύνολο της ανακοίνωσης, γιατί λέμε για παράδειγμα καταδικάζουμε και τη ρώσικη εισβολή και ταυτόχρονα το γεγονός ότι δεν ήταν μόνο αυτή, υπήρξε ένα έφλεκτο υλικό που προηγήθηκε και οδήγησε στην σημερινή σύγκρουση και βέβαια έχουν βάλει το χεράκι τους και η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ και η γαλλική κυβέρνηση, η γερμανική και οι υπόλοιπες και οι Αμερικάνοι βεβαίως. Αλλά το λέω αυτό γιατί σήμερα μπορούν να βγουν συμπεράσματα ότι έχουν ευθύνες και τα υπόλοιπα αστικά κόμματα και η κυβέρνηση Μακρόν για την όλη πορεία και την εξέλιξη της σημερινής πολεμικής αναμέτρησης, αλλά ταυτόχρονα και για την γιγάντωση της ακροδεξίας. Δείτε ένα παράδειγμα. Για παράδειγμα, ιστορικά από το 2002 με το δίλημα Σιράκ Λεπέν που πήρε ο πατέρας Λεπέν 17%, φτάσαμε το 17 να πάρει στον πρώτο γύρο 21% η κόρη Λεπέν και έχουμε σήμερα 23%. Και να προσθέσουμε και το 7% του ακροδεξιού Ζεμούρ, που δεν υπήρχε το 17. Τα λέμε αυτά γιατί αυτά τα διλήμματα του μικρότερου κακού οδήγησαν σήμερα να είναι ενισχυμένη ακροδεξιά στη Γαλλία και ταυτόχρονα η λογική της όλοι μαζί ενωμένοι οι αστικές δυνάμεις που έχουν ευθύνες για την αντιλαϊκή πολιτική δίθεν για να αποτρέψουν τη Λεπέν. Πάντως κύριε Παπαδάκη, κύριε Παπαδάκη, θα συμπληρώσω μόνο αυτό. Ναι, ναι. Ότι την εμφανίζουν ως δίθεν αντισυστημική δύναμη, δηλαδή ότι όλοι πάνε ενάντια της και αυτό την αβαντάρει σε λαϊκές δυνάμεις που έχουν συσσωρευμένη οργή. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Πάντως δεν θα είναι η ίδια μια Ευρώπη με πρόεδρο στη Γαλλία τον Μακρόν, με μια Ευρώπη με πρόεδρο στη Γαλλία την ακροδεξιά Λεπέν. Και είδαμε και τον Μελανσόν να το αναγνωρίζει εμέσως αυτό, καλώντας 6 φορές, τον άκουσα 6 διαδοχικές φορές, να καλεί τους ψηφοφόρους του να μην δώσουν ούτε μία ψήφο στη Λεπέν. Κάτι βλέπει αυτός και δεν είναι. Μιλάμε για έναν αριστερό, ριζοσπάστη πολιτικό.
Κοιτάξτε, καταρχήν έχουν χάσει μερικές φορές και οι λέξεις στο νόημά τους. Όταν λέμε αριστερός και ακροαριστερός, πολλές φορές ακούμε για το Μελανσόν, όταν έχει, στηρίξει τους βομβαρδισμούς στη Λιβύη, χάνουν και οι λέξεις στο νόημά τους. Σοσιαλδημοκράτης ήταν στέλεχος του Σοσιαλιστικού Κόμματος για πολλά χρόνια. Έχει στηρίξει αντιλαϊκές πολιτικές κατά καιρούς. Άρα το να εμφανιστεί τώρα ότι είναι, θα λέγαμε, ότι δίνει τη μάχη για τα συμφέροντα του λαού, νομίζω είναι μακριά από την πραγματικότητα. Ξέρετε, πάντως η συζήτηση στη Γαλλία είναι ότι αν δεν είχε κατέβει ο υποψήφιος του Κομμουνιστικού Κόμματος, ο οποίος πήρε ένα πάρα πολύ μικρό ποσοστό, μπορεί ο Μελανσόν να είχε περάσει στο δεύτερο γύρο και η αριστερά να είχε μια ιστορική ευκαιρία να κυβερνήσει τώρα στη Γαλλία. Κατηγορούν δηλαδή τους ομοειδεάτες σας στη Γαλλία ότι του έκοψαν ένα πολύ κρίσιμο 2% για να περάσει τη Λεπέν. Κοιτάξτε, το Γαλλικό Κομμουνιστικό Κόμμα έχει ιστορία. Και αυτή η ιστορία απαξιώθηκε στη Γαλλία ακριβώς γιατί συμμετείχε σε κυβερνήσεις που έγδαραν το λαό, που βομβάρδισαν για παράδειγμα τη Γιουγκοσλαβία. Έχει βάλει την υπογραφή του το Γαλλικό Κομμουνιστικό Κόμμα, που έγινε ακολούθημα της σοσιαλδημοκρατίας και αποτελεί παράδειγμα προς αποφυγή για τους κομμουνιστές στην Ευρώπη. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και νομίζουμε ότι αυτή η πορεία που είχε το Γαλλικό Κομμουνιστικό Κόμμα είναι ακριβώς γιατί ακολούθησε όλες αυτές τις επιλογές και όλα αυτά τα εκβιαστικά διλήμματα που τελικά δημιουργούσαν νέα βάρη και, και ακόμα πιο αντιδραστικές κυβερνήσεις και ακόμα πιο αντιδραστικές εκδοχές μπροστά στο λαό που του βάζαν πρόσθετα διλήμματα. Άρα λοιπόν νομίζουμε ότι σε κάθε περίπτωση το κρίσιμο είναι ο γαλλικός λαός την επόμενη μέρα με τη δεδομένα αντιλαϊκή κυβέρνηση που θα έχει να αντιμετωπίσει να οργανώσει την πάλη του για να διαμορφώσει τις προϋποθέσεις για να έχει στήριγμα ένα κομμουνιστικό κόμμα που να τιμά το όνομα και την αποστολή του, να μην συμμετέχει δηλαδή στη διαχείριση της καπιταλιστικής βαρβαρότητας, αλλά να δίνει τη μάχη του για να την ανατρέψει. Να έχουμε και ένα σχόλιο σας για τον πόλεμο στην Ουκρανία, για τη ρωσική εισβολή εκεί. Βλέπετε να είμαστε προς το τέλος αυτού του πολέμου ή είναι μια πληγή που θα μείνει ανοιχτή για καιρό στην Ευρώπη? Κοιτάξτε, οι ανταγωνισμοί σοβούν. Δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε και περαιτέρω κλιμάκωση. Αυτό που βλέπουμε είναι ότι πέραν από την καταδικαστέα ρωσική εισβολή υπάρχει και ένα κυνήγι κυρώσεων και πρόσθετων εξοπλισμών που ρίχνουν λάδι στη φωτιά και όλες αυτές οι συζητήσεις που διεξάγονται αυτή την περίοδο και με τα ζητήματα των χημικών και με ό,τι συμβαίνει απέναντι στους αμάχους και στην Μπούκα και αλλού. Νομίζουμε δηλαδή ότι οι ανταγωνισμοί και η πραγματική αιτία του πολέμου συνεχίζει να υπάρχει, δηλαδή είναι ο έλεγχος του αερίου, των δρόμων μεταφοράς ενέργειας, οι γεωπολιτικοί λόγοι που επιβάλλουν την αναμέτρηση ανάμεσα στα δύο μπλοκ, δηλαδή την Ρωσία την μία και την Ευρωπαϊκή Ένωση, ΗΠΑ και ΝΑΤΟ από την άλλη. Άρα από αυτή τη σκοπιά σήμερα οι λαοί αυτού που πρέπει να προτάξουν είναι να βάλουν εμπόδια στην εμπλοκή των κυβερνήσεων. Αλλά βλέπετε ότι οι λαοί για να προστατευθούν κάνουν το τελείως αντίθετο, κύριε Παπαδάκη. Δηλαδή το ξαφνικά Φιλανδοί και Σουηδοί θέλουν να ενταχθούν στο ΝΑΤΟ. Ο πόλεμος του Πούτιν έφερε ανάποδο αποτέλεσμα. Τώρα το τι θέλει ο φιλανδικός και ο σουηδικός λαός είναι μεγάλη συζήτηση. Θέλουν οι αστικές τάξεις και οι κυβερνήσεις τους να ενταχθούν στο ΝΑΤΟ. Πάντως όλες τις μετρήσεις το 60% των ίδιων των Φιλανδών απαντά για να προστατευτούμε από τους Ρώσους να μπούμε στο ΝΑΤΟ. Ναι, αυτά έλεγε και οι κυβερνήσεις Ποροσέγκο και Ζελένσκι, να μπούμε στο ΝΑΤΟ, να γίνουμε το πορτοπαλίκαρο του ΝΑΤΟ και είδατε ο ουκρανικός λαός, γιατί έχει μεγάλη διαφορά ο ουκρανικός λαός με την κυβέρνηση Ζελένσκι, δεν είναι το ίδιο πράγμα. Και είδαμε πόσο πληρώνει ακριβώς αυτές τις επιλογές, την ένταση των ανταγωνισμών και την κλιμάκωση των πολεμικών σχεδιασμών και την περικύκλωση της στρατιωτικής Ρωσίας. Αλλά ο Πούτιν εισέβαλε. Βεβαίως ο Πούτιν εισέβαλε, αλλά ταυτόχρονα υπήρξε πραξικόπημα πιο πριν. Υπήρξαν πολυεθνικά τάγματα του ΝΑΤΟ που υπήρξαν στο μαλακό υπογάστριο της Ρωσίας και αυτά έχουν οδηγήσει για παράδειγμα από το 2014 μέχρι το 2022 σε 15.000 νεκρούς στο Ντονμπάς.
που είναι θύματα ανάμεσά τους και πολλοί Έλληνες από την ελληνική μειονότητα, και δείχνει ακριβώς ότι αυτή η πολεμική αναμέτρηση είναι ξένη για τα συμφέροντα του ουκρανικού λαού που εξελίσσεται, γίνεται ο σάκος του Μπόξ ανάμεσα στον πόλεμο για τα ενεργειακά, για τις σφαίρες επιρροής που ο ίδιος πληρώνει ακριβά και εκεί με το αίμα του, και οι υπόλοιποι λαοί με την ακρίβεια, με την εξάπλωση της φτώχειας, με όλα αυτά που ζούμε. Και επειδή είπατε για τα κοιτάσματα και όλη αυτή τη συζήτηση, εμείς λέμε ότι δεν αναιρούν την βαθιά ενεργειακή εξάρτηση της χώρας, δεν αναιρούν ότι ο βασικός στόχος είναι η μείωση της εξάρτησης από το ακριβό ρώσικο φυσικό αέριο που θα συνεχίσει να είναι πανάκριβο τώρα με αμερικάνικο LNG. Και εδώ το τεκμήριο είναι ότι προωθούνται οι εγκαταστάσεις υποδομών επαναεροποίησης και στην Αλεξανδρούπολη και στη Θεσσαλονίκη και στο Βόλο και στην Αττική και στην Κόρινθο, και αυτό το σχέδιο το έχουν ιεραρχήσει οι Έλληνες εφοπλιστές που κερδίζουν και από τη μεταφορά του αμερικάνικου αερίου και ως μέτοχοι πλατφορμών επαναεροποίησης. Και κατά τα άλλα η εισαγωγή ενέργειας από τη Βουλγαρία, από την Αίγυπτο και από το Ισραήλ δεν προμηνύει για το λαό καλές εξελίξεις. Άρα λοιπόν θέλει το σύνολο των ενεργειακών πηγών να διατεθεί στο λαό με ένα άλλη εξουσία και οικονομία. Σας ευχαριστούμε θερμά τον Ευρωβουλευτή και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, τον κύριο Παπαδάκη. Καλημέρα, κύριε Ευρωβουλευτή. Καλημέρα.